Πάμε να δούμε τι φορέθηκε. Δεν θα σας πω ποια είναι. Α, ναι, την είδα. Ναι, είναι η Μαρή. Ποια είναι? Ποια είναι? Παιδιά, συγγνώμη, εγώ έτσι όπως την... Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα τώρα. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει αλήθεια, Μαρία. Είναι η Μαρία Ελένα Κυριάκου. Όντως. Ναι, παιδιά. Όχι, δεν είναι. Είναι. Είναι η αδερφή της. Είναι μια... Ναι. Ωραία. Ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα όμπρε που δεν έχει πάει πολύ καλά. Η Μαρία Έλενα Κυριάκου. Ναι. Που είχε πάει στην Eurovision. Ναι, και είναι σε μια συνέντευξη με τη Γιώτα Κουφαλίδου, την οποία σχολιάζουμε έτσι. Συχνά. Ανά καιρούς, πυκνά συχνά. Είναι όμορφη όμως. Εμένα μου αρέσει αυτή η μαύρη ρίζα και το ξανθό ανοιχτό μαλλί. Τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι για όμπρε ήθελε να είναι λίγο πιο καλοδουλεμένο, σαν τεχνική, σαν τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Μήπως δεν είναι όμπρε. Μήπως ναι. Είναι απλά ρίζα. Φοράει ωραία. Κάλτσα. Φοράει κάλτσα. Κάλτσα μποτά. Ναι, ναι, είναι κάλτσα και μποτάκι. Εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι αν ήταν εδώ Μουμουτσινά, θα έλεγε τα γνωστά συντηρητικά του ότι επειδή είναι μάνα και έχει και παιδί, γιατί βγαίνει με την μπότα και την κάλτσα. Παιδιά, και παιδιά, τρία τα έχει. Μπράβο, και έχει και τρία παιδιά, για ποιο λόγο. Αλλά. Αν το ξεχάσουμε ότι είναι μάνα, είναι ένα ωραίο στυλ. Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αφήνει το μαλλί να μακρύνει και ίσως πάει αυτή τη βδομάδα να το κάνει όλο σκούρο. Αφήνει το μαλλί να μακρύνει, γι' αυτό είναι η ρίζα. Και να μην το καταστρέφει πλέον, παιδιά, είναι πολύ άσπρο. Ωραία. Μην αυτή η κάλτσα πάλι δεν μ' αρέσει. Εντάξει, εμείς επειδή παρόλα αυτά μιλάμε πολύ ώρα για μαλλί, πολύ. Να δώσουμε ένα μαλλί καπέλο ναι. Στην κοπέλα. Ναι. Τα ξέρεις τα βραβεία? Πάνω κάτω. Ωραία. You baby, I miss you baby.